Κύριε Θωμάκο, έτσι δεν είναι? Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή δύναμη και στους ακροατές σας. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Είστε καλά. Οι δύο Δήμοι που προαναφέρατε, κύριε Δημακόπουλε, αποτελούν ουσιαστικά την Βόρεια Αττική. Ακριβώς. Να διορθώσω, αν και είστε πολύ καλός γνώστης του θέματος, ότι δεν μας βασανίζουν για την ακρίβεια, αλλά αποτελούν ένα εν δυνάμει λοντικό. Είναι ήδη στο κεφάλι σας όμως. Επαπειλούνται, δεν υπάρχουν πλευρικά διόδια, επαπειλούνται τουλάχιστον στους Δήμους μας δεν υπάρχουν. Στην υπόλοιπη εθνική υπάρχουν. Έτσι, από τη Βιωτία και πάνω έχουν μπει κανονικά. Ασφαλώς και υπάρχουν, και με τοπικά και πλευρικά έχουν αλλάξει κατά κυριολεξία την ζωή των πολιτών. Ακριβώς. Για να ταξιδέψεις Λάρισα θέλεις πάνω από 30 ευρώ μόνο σε διόδια. Ναι, το ξέρω. Και μέχρι Θεσσαλονίκη και άλλα τόσα. Εν πάση περιπτώσει, παρά το ότι τους τελευταίους μήνες εκτιμούμε και με τον συνάδελφο του Διονύσου, τον Διονύση τον Ζαμάνη, ότι έχουμε θετική ανταπόκριση με τους εκπροσώπους της πολιτείας, ωστόσο δεν εφησυχάζουμε και παρά το ότι είχαμε κατηγορηματική δέσμευση του προκατόχου του κυρίου Φάμελου, του Σκουρλέτη, του κυρίου Σκουρλέτη του Υπουργού, ο οποίος κατηγορηματικά σε κινητοποίησή μας έξω από το Υπουργείο του στις 6 Αυγούστου μας είχε πει ότι όχι μόνο δεν θα υπογράψει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση πλευρικών διοδίων, αλλά και θα προσπαθήσει να πείσει και τους συναρμοδίους συναδέλφους του για μια αναθεώρηση της όλης στόχευσης. Γενικότερα των διοδίων. Ναι, ναι, προφανώς δηλαδή αναζήτηση από άλλη πηγή αυτών των αναγκαίων εσόδων, ώστε να καλύψει και το δημόσιο τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι των παραχωρησιούχων εταιριών. Αυτό εμάς δεν μας ήταν αρκετό και θέλουμε κάθε φορά που αλλάζει η ηγεσία το αρμόδιο Υπουργείο να μειώνουμε και να φρεσκάρουμε την επαφή μας. Έτσι επιδιώξαμε πρόσφατα τη συνάντησή μας με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Σημειώνω ότι ακόμα δεν μας έχει δεχτεί ο κύριος Σπίρτζης, που είναι τελικά και ο καθήλυν και ουσιαστικά αρμόδιος για την τοποθέτηση αυτή καθ' αυτή. Είμαστε ακόμα στο στάδιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Φάμελος δεν επανέλαβε το ίδιο κατηγορηματικά τη δέσμευση του προκατόχου, του κυρίου Σκουρλέτη. Μας παρέπιψε για την ταπαγκέρα ουσιαστικά στον κύριο Σπίρτζη, που είναι υπουργός σε άλλο βέβαια υπουργείο. Μας είπε ότι υπηρεσιακός εξετάζεται το θέμα αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο του, ότι δεν θα υπογραφεί ωστόσο μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αν προηγουμένως δεν εκπονηθεί ικανοποιητική κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία θα δίνει απαντήσεις πιστικές και σε εμάς και στους πολίτες για τις επιπτώσεις της διάχυσης κυκλοφορίας στον αστικό ιστό και στις παράλληλες οδούς του αυτοκινητοδρόμου. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν σας ικανοποιεί εσάς. Αυτό δεν σας ικανοποιεί εσάς, δηλαδή να βρεθεί ένας τρόπος που δεν αγγίζει. Σε ό,τι αφορά τη θέση του κυρίου Φάμελου, να πω ότι επίσης είπε ότι κατά την άποψή του προϋπόθεση αποτελούν και παρεμβάσεις και έργα τεχνικά προφανώς σε αυτό το παράπλευρο οδικό δίκτυο, καθότι όλοι συμφωνούν ότι θα καταστεί επικίνδυνο, δεν έχει σχεδιαστεί για να υποδεχτεί την κυκλοφορία που είμαστε σίγουροι ότι θα δεχτεί, προκειμένου οι οδηγοί να αποφύγουν τα διόδια. Και αυτά, κύριοι, είναι μόνο μία επίπτωση, η πιο σημαντική ίσως της ασφάλειάς μας, και με αυτά που συμβαίνουν πρόσφατα, των πλευρικών διοδίων. Τα άλλα είναι βέβαια άλλο ένα μικρό έστω χαράτσι και βεβαίως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτά δεν μας ικανοποιούν, όπως πολύ σωστά είπατε. Του δηλώσαμε ότι φυσικά ο αγώνας, εάν δεν επαναληφθεί και άμεσα από τον κύριο Σπίρτζη μια κατηγορηματική δήλωση που θα μας καθησυχάζει, θα αναθερμανθεί ο αγώνας μας. Ο κύριος Σπίρτζης, μάθαμε ότι πριν δύο Κυριακές σε μια ομιλία του στον Άγιο Στέφανο, χωρίς να ήταν απολύτως σαφής, ωστόσο είπε πως δεν είναι προτεραιότητα και δεν πρόκειται άμεσα να τοποθετηθούν τα μετοπικά διόδια. Ναι, αλλά δεν είναι πάντως ενημερώσαμε εδώ τους πολίτες μας, την τοπική κοινωνία, τους συλλόγους, που πρέπει να πω ότι ορισμένοι εξ αυτών πρωτοστατούν στον αγώνα αυτό. Μας ανησυχεί ότι η κυκλοφορική μελέτη καν δεν μας απαντούν αν υπάρχει. Μου έκανε εντύπωση ότι ενώ ήμασταν στο Υπουργικό Γραφείο και ήταν παρόντες και υπηρεσιακοί παράγοντες, δεν
πήραμε απάντηση αν υπάρχει ή όχι κυκλοφοριακή μελέτη. Έτσι λοιπόν είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε τυχόν αναζωπήρωση του θέματος αυτού. Το παράλογο είναι ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση που η μισή από αυτούς που συμμετέχουν ήταν και στο κίνημα δεν πληρώνουν. Σωστά. Ωστόσο, για να είμαστε και απολύτως δίκαιοι, βέβαια αυτό έχει πάει περίπατο, το δεν πληρώνω. Ωστόσο, για να αποδώσουμε έστω και εν μέρη, γιατί δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, τις θέσεις της κυβέρνησης, μιλάει πλέον για αναλογικά με τοπικά διόδια, όπου θα πληρώνουμε σύμφωνα με τα χιλιόμετρα που διανύουμε. Αυτό μιλάμε για την γενική αναθεώρηση της πολιτικής τώρα των διοδίων. Ναι. Λένε, αλλά όλα αυτά λέγονται off the record, λένε ότι, όταν λέω off the record εννοώ ανεπίσημα λέγονται, όχι ότι είναι απόρριτα, λένε ότι αυτή η εφαρμογή ενδεχομένως να μας απαλλάξει και από τα πλευρικά διόδια. Άλλες φορές λένε, υπάρχει ασάφεια, το είπα και πριν, άλλες φορές λένε ότι τα πλευρικά διόδια αν τοποθετηθούν θα είμαστε εμείς εδώ οι κάτοικοι της Βόρειας Αττικής, των δύο δήμων τουλάχιστον των μεγάλων, θα είμαστε απαλλαγμένοι του τέλους αυτού, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε την οδό αυτή για δημοτικές μετακινήσεις μας. Και ποιος θα το κρίνει αυτό? Πώς θα κρίνει, και πώς θα ελεγχθεί. Πώς θα ελέγχεται αυτό. Ναι. Γι' αυτό και δεν έχει συμβεί και στην υπόλοιπη εθνική οδό που υπάρχουν πλευρικά. Δηλαδή δεν έχουν απαλλαχθεί οι πολίτες εκεί, γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί το που πάει ο καθένας. Από τη μια πάντως αυτή η ασάφεια μας στενοχωρεί. Θα έπρεπε να υπάρχουν πλέον μετά από τόσα χρόνια σαφείς θέσεις. Από την άλλη όμως θεωρούμε ως διοικήσεις των δύο μεγάλων δήμων της Βόρειας Αττικής αλλά και ως τοπικές κοινωνίες εδώ με τους συλλόγους και τους